εφόσον βεβαίως οι καιρικές συνθήκες μείνουν οι ίδιες, να ελεγχθεί μέχρι το βράδυ η φωτιά. Κύριε Υπουργέ, από ό,τι μας λέτε είναι αισιόδοξες οι προβλέψεις για την πορεία της πυρκαγιάς. Και της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την πορεία. Ναι. Γνωρίζουμε ακριβώς για τους ανέμους ότι σιγά σιγά οι ισχυροί άνεμοι που βρέουν στην περιοχή ασθενούν. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπήρξε και ένα ψηλό βροχό που ενδεχομένως να βοήθησε. Αυτό που δεν ξέρουμε και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί υπήρξαν κάποιες υπόνοιες, είναι αν η κρατική μηχανή έπεσε πάνω σε αυτή τη μεγάλη φωτιά. Το γνωρίζαμε από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, από την πρώτη στιγμή. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει λειτουργήσει πραγματικά ικανοποιητικά. Αυτό συνέβη από την πρώτη στιγμή. Αυτό ακριβώς συνέβη από την πρώτη στιγμή. Ό,τι είχαμε από πλευράς κρατικού μηχανισμού ήρθε στην περιοχή και δεν το λέμε μόνο εμείς της κυβέρνησης, το λένε και οι κάτοικοι με τους οποίους συζητήσαμε, αλλά οι χθεσινές συνθήκες ήταν τέτοιες που σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεψαν τις δυνάμεις να επέμβουν. Όμως σήμερα τα πράγματα, όπως σας είπα, εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Ναι. Εδώ είναι όλοι, εδώ είμαστε όλοι, να περιορίσουμε το μέγεθος της καταστροφής, αν και, όπως σας είπα, πρόκειται για μεγάλη καταστροφή, διότι αν κάποιος είχε επισκεφθεί τη Θάσο και ήξερε τι σημαίνει φυσικό περιβάλλον, τι σημαίνει δάσος Χαλεπίου Πεύκης για τη Θάσο, αυτή η εικόνα πλέον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, αλλά επειδή είναι ένα νησί που από μόνο του έχει μια φύση τέτοια, ένα φυσικό περιβάλλον τέτοιο που μπορεί γρήγορα, γιατί έχει ξανακαεί, σε αυτό το κομμάτι θα υπάρξει από πλευράς της πολιτείας άμεση κήρυξη αναδασωτέων των συγκεκριμένων εκτάσεων που κάηκαν και βεβαίως να μπούμε σε μερικά προστατευτικά αντιπλημμυρικά έργα, ιδιαίτερα σε περιοχές που θα έχουν πρόβλημα, για να βοηθήσουμε τη φύση να μπει στη διαδικασία της αναγέννησης. Όλα αυτά που ακολουθούν από μετά από μεγάλες καταστροφές, έχετε δίκιο. Γνωρίζουμε ότι σε λίγη ώρα θα έχετε μια σύσκεψη όλοι οι φορείς. Ας μην ξεχνούμε ότι η πυρκαγιά βέβαια είναι ακόμη σε εξέλιξη. Υπάρχει περίπτωση να κηρυχθεί το νησί της Θάσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί γνωρίζουμε ότι όλες οι διαδικασίες επισπεύδονται, ακόμα και οι αποζημιώσεις σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι, είχαμε κάνει σχετική συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Τόσκα. Αυτή θα είναι η πρόταση. Υπάρχει και από πλευράς του Δήμου και του Αντιπεριφερειάρχη σχετική συνεννόηση να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πυρόπληκτο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, τρέχουν οι διαδικασίες. Αν κάνουμε και ένα καλό φάκελο, όπου πάρα πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομική δραστηριότητα, με τη ζωή του τόπου, να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη την κήρυξη σε κατάσταση έκτης ανάγκης του νησιού. Θα περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της σύσκεψης που θα έχετε σε λίγη ώρα. Ακριβώς. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι, επειδή πρόκειται και για καλλιέργειες αγροτικές που καταστράφηκαν, πέρασα πριν από λίγο από Ελαιοπορίβολο, που πραγματικά είναι ένα θλίβεσαι όταν βλέπεις την εικόνα, θα δούμε και από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΛΓΑ, θα γίνουν άμεσα οι σχετικές εκτιμήσεις, τι μπορούμε να αποζημιώσουμε από τον ΕΛΓΑ και τι μπορούμε και μέσα από κρατικές ενισχύσεις, τα γνωστά ως ΨΕΑ, να καλύψουμε και από όλες τις εισοδήματος, αλλά κυρίως και μακάρι να γίνει μια ολοκληρωμένη καταγραφή μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί γνωρίζουμε, όπως σας είπαμε, ότι η φωτιά είναι σε εξέλιξη και να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι άνθρωποι. Θα γίνει σχετική καταγραφή άμεσα. Ζημιωθεί. Δεν ξέρω όμως. Θα γίνει άμεσα η σχετική καταγραφή. Να ευχόμαστε αυτό που είπαμε στην αρχή, να ελεγχθεί πλήρως μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό θέλω να δώσω, αν μου επιτρέπετε, και τον λόγο στο τέλος στην συνάδελφο, την Τασούλα Κρητικού, για να μας πει, Τασούλα, είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε όσο περνάν οι ώρες? Είναι καλύτερα τα πράγματα, σαφέστατα καλύτερα από ότι εχθές. Είναι περισσότερα τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, 13 τουλάχιστον στον αριθμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και από αέρα και από στεριά μεγάλη κινητοποίηση. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο μικρό Καζαβίτη, απέναντι βλέπετε κάποια από τα σπίτια και ξενοδοχεία του μεγάλου Καζαβιτίου. Έχουν καεί σπίτια εδώ, τουλάχιστον 8 στον αριθμό, αλλά και στη νότια πλευρά του νησιού.
νησιού, στην Αλική, στη Θημονιά. Υπάρχουν και εκεί σπίτια που έχουν καεί. Πάντως από το πρωί φάνηκε αυτή η αισιοδοξία στους φορείς και στις υπηρεσίες ότι τα πράγματα θα πάνε καλά σήμερα. Βοηθάει λιγάκι και ο καιρός κατά διαστήματα όμως, να το πούμε αυτό. Ναι. Γιατί εκεί που ξανά βρέχει και πάλι φουντώνουν οι άνεμοι και η κατάσταση γίνεται πολύ δύσκολη. Τι θλιβερή εικόνα αυτή που μας μεταφέρεται. Τασούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Αποστόλου.